Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, να αρχίσω με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις που μου έχουν δώσει από το κόμμα της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρώτο αφορά στο ένα άρθρο, στην πρώτη πρόταση, να υπάρχει η λέξη βάση αντί πλαίσιο, που το δεχόμαστε. Βέβαια, θα ξέρετε την ερμηνευτική φιλοσοφία που αρχίζει από την ανάλυση της βίβλου στο 19ο αιώνα, που ψάχνανε οι Γερμανοί ερμηνευτές από πού προέρχονται διάφορες λέξεις στη βίβλου. Φαντάζομαι στα 30-40 χρόνια θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ανατρέξουν στα πρακτικά, γιατί επέμενε ένα κόμμα για αυτή την αλλαγή, αλλά η αλλαγή είναι καλοδεχούμενη. Η δεύτερη πρότασή σας είναι ότι, όπως υπάρχει στην έκθεση, να υπάρχει και στο ένα άρθρο η έγκριση, η κύρωση της σύμβασης να είναι και από τη Βουλή. Το δεχόμαστε και αυτό, με τη μόνη διαφορά ότι δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι προϋπόθεση για να ισχύει η συμφωνία. Το τρίτο θέμα που έχει αναδειχθεί είναι αν το γράμμα που έστειλα εγώ στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας του ESM, αν είναι μέρος αυτής της συζήτησης, και γιατί ζητάμε και τη συνένεση, γιατί ζητάμε από τα άλλα τα κόμματα να μπορούμε να πάμε να διαπραγματευτούμε με πιο ισχυρά χαρτιά, να μπορούμε να διαπραγματευτούμε με καλούς όρους. Θέλω να σας διαβάσω την πρώτη παράγραφο της συμφωνίας, της αιτιολογικής έκθεσης, που λέει... Μπορώ να έχω λίγο ησυχία, κύριε Πρόεδρο? Σε αυτονόητος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διαβάζω την πρώτη παράγραφο. Λέει: η συμφωνία για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους της χώρας αναδεικνύεται σε κρίσιμο θέμα εθνικής σημασίας που αφορά αφενός την κυβέρνηση της χώρας, αλλά εξίσου το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν το ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας και την παραμονή της χώρας της Ευρωζώνης. Άρα, γιατί είναι εξουσιοδότηση, νομίζω είναι πολύ καθαρό από την πρώτη παράγραφο. Όπως αν πάτε στη δεύτερη σελίδα, στο σημείο 3, ότι το ESM, ότι αυτό που ρωτάμε από το ESM και ό,τι έχω γράψει σε αυτό το γράμμα είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, είναι μέρος αυτό που ψηφίζουμε, δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε μια εβδομάδα μετά από το δημοψήφισμα σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από το δημοψήφισμα. Αυτό... Και κύριε συνάδελφοι, ησυχία παρακαλώ. Αυτό φαίνεται γιατί η συμφωνία που μας δόθηκε πριν από το δημοψήφισμα ήταν το σχέδιο Juncker, και μας λέγαν το μόνο που μπορούσαμε να καλυτερέψουμε είναι το θέμα του ΕΚΑΣ. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση του ελληνικού λαού. Αυτό που μας λέγανε, ότι η λαϊκή παρέμβαση είναι το ίδιο με το λαϊκισμό, δεν φαίνεται. Φαίνεται αντιθέτως ότι η λαϊκή παρέμβαση μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Άλλαξε πρώτα ότι η έκθεση του Δουνουτού βγήκε μετά από το δημοψήφισμα. Κάποιος συνάδελφος από το ποτάμι μας είπε ότι βεβαίως το Δουνουτού από πάντα έλεγε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Και ναι και όχι. Γιατί μέχρι τώρα το Δουνουτού έλεγε ότι δεν είναι βιώσιμο και δεχόταν να κλείσει το μάτι σε πάρα πολύ ψηλά πλεονάσματα, 4 και 4,5, για να φανεί ότι ήταν βιώσιμο. Ενώ τώρα λέει ότι δεν μπορεί μια χώρα να έχει για χρόνια και ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλα πλεονάσματα, και άρα δεν είναι βιώσιμο, και άρα πρέπει εσείς οι Ευρωπαίοι κάτι να κάνετε για αυτό το χρέος. Έφερε όμως και πολιτικές διαφορές, πολιτικές εξελίξεις αυτό το δημοψήφισμα. Φάνηκε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ του δημοψηφίσματος ότι δεν υπήρχε θριαμβολογία.
φάνηκε την επόμενη μέρα όταν υπήρχε η συμφωνία των ηγετών των κομμάτων που θέλανε καλύτερους όρους, μια συμφωνία που θα ήταν βιώσιμη και όλα τα τέσσερα άλλα στοιχεία που βάλανε. Άρα αυτό άλλαξε την πολιτική πραγματικότητα αυτής της χώρας, που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο 4-5 κόμματα να συμφωνήσουν και να βάζουν ένα πλαίσιο για να είναι καλύτερη αυτή η διαπραγμάτευση. Γιατί είναι καλύτερο από το Juncker Plan πριν? Καταρχάς πρέπει να σας πω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι φυσιακό ή αν θα μπορέσουμε μέσα από αυτή τη συμφωνία να υπάρχει ανάπτυξη. Απ' τη μια μεριά δεν μας ζητάνε περισσότερα μέτρα, παρόλο που έχει χειροτερέψει η οικονομία. Μας ρωτάνε να πάμε στο ίδιο πλεόνασμα που θα πηγαίναμε το 2018, άρα με διαφορετική πορεία. Πάντως δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι αυτά τα μέτρα έχουν ηφαισιακή κατεύθυνση. Συνολικά θα είναι ηφαισιακά τα μέτρα. Εξαρτάται τι θα γίνει και με το χρέος. Εξαρτάται τι θα γίνει και με το χρέος και το επενδυτικό πακέτο. Γιατί αν ξεφύγουμε από αυτό το χρέος, αν φανεί ότι με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μια εναλλακτική κυβέρνηση που είναι και ανεξάρτητοι Έλληνες, φύγει η ρητορία του Brexit, αν καταλάβει ένας κόσμος ότι κάτι έχει αλλάξει, η συμπιεσμένη ζήτηση των καταναλωτών που δεν κάνουν κατανάλωση, των αυτοί που έχουν αποταμιεύσεις που δεν τα πηγαίνουν τα λεφτά τους στις τράπεζες, οι επενδυτές που δεν επενδύσουν, αν όλα αυτά αλλάξει η αισιοδοξία, αυτό που έλεγε ο Keynes, τα animal spirits, τότε υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να υπερισχύσει αυτό και όχι τα φυσιακά μέτρα. Θα φανεί αν αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη. Άρα αυτή η συμφωνία πρέπει να αποφασιστεί και να κριθεί με το μεγάλο κάδρο, που είναι να πάρουμε όλα τα πράγματα μαζί. Το ένα που σας έχω πει είναι για τα ηφαισιακά μέτρα. Το δεύτερο είναι τα άλλα πράγματα που είναι στο πρόγραμμα. Μας πιέζαν οι Γερμανοί και το Δουνουτού μέσα στο Eurogroup ότι αφού θέλετε και κάνατε αίτηση για διετές ή τριετές πρόγραμμα, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο το πακέτο των μέτρων. Το αντιστρέψαμε εμείς. Και πώς το αντιστρέψαμε? Βάζοντας καινούργια μέτρα, αλλά όχι μέτρα ηφαισιακά για να μειωθούν οι μισθοί ή οι συντάξεις, αλλά μέτρα που είναι δομικά, που πιάνουν τις βασικές αιτίες της ελληνικής αρρώστιας, που πιάνουν τη διαφθορά για τις προμήθειες, που πιάνουν τη φοροδιαφυγή, που πιάνουν το πώς δουλεύει ο δημόσιος τομέας. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα που πάνω πρέπει να κριθεί. Το τρίτο πράγμα που έχει γίνει σε αυτό είναι ο καταμερισμός των βαρών που υπάρχει σε αυτή την συμφωνία, σε αυτές τις προτάσεις. Στην ομιλία μου στην Επιτροπή έδωσα 8-10 πράγματα που βαραίνουν τους πιο πλούσιους, τους ανθρώπους που μπορούν να πληρώσουν περισσότερο. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι κερδίσουμε από αυτή τη συμφωνία, ό,τι βγει καλύτερο από ό,τι το αναμενόμενο, θα πηγαίνει στους πιο φτωχούς και στα μεσαία στρώματα. Θα υπάρχει την ίδια ταξική ημεροληψία, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση, που υπήρχε από την προηγούμενη των προηγουμένων κυβερνήσεων. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα και να καταλάβετε και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαπραγμάτευση. Μας έλεγε το Δουνουτού να απλοποιήσετε το φορολογικό σύστημα, να έχετε μόνο 3 συντελεστές αντί για 6. Και τους λέγαμε εμείς, εντάξει, να το κάνουμε αυτό. Όταν το κάναμε αυτό και το λέγανε ότι κάντε το πιο απλό για να αυξηθεί η εισπραξιμότητα, δεν μας επιτρέπανε την αύξηση της εισπραξιμότητας να μετρήσουν στα φορολογικά βάρη για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Άρα, αυτό κατά την άποψή μου ήταν μια πολύ δύσκολη αντιπαράθεση. Λέμε όμως τώρα, αφού εμείς θα αυξήσουμε την εισπραξιμότητα, μπορεί να έχουμε
φόρους που μπορούν να ξοδευτούν κάπου αλλού. Θα ξέρετε ότι για το 2,5 δις που ζητάνε για το 2016 δέχονται αυτό που λένε μόνο παραμετρικά μέτρα. Δηλαδή δεν δέχονται τη φοροδιαφυγή, μέτρα που είναι, δεν είναι σίγουρα, που δεν βασίζονται πάντως στους συντελεστές. Αυτό πάλι μας αφαιρούσε μας ένα από τα πιο ισχυρά όπλα. Μάλιστα σε μια από τις συναντήσεις που είμαστε με τον Πρωθυπουργό, με την κυρία Μέρκελ, της λέω εγώ ότι δεν θέλουν οι θεσμοί να έχουμε καθόλου έσοδα που να μετράνε στο δημοσιονομικό κενό από αυτά τα μη παραμετρικά μέτρα. Και της λέω, αφού εμείς είχαμε κορώνα, τη φοροδιαφυγή και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, είναι σαν να ρωτάτε να είσαστε εσείς η Bayern Munich και εμείς να είμαστε η Βαρκελόνη και να μην μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε ούτε τον Νεϊμάρ ούτε το Μέση. Και μου απαντάει βέβαια εκεί η κυρία Μέρκελ, ούτε Άρα το συμπέρασμα είναι ότι η κυρία Μέρκελ ξέρει καλύτερα ποδόσφαιρο από ό,τι ξέρω εγώ. Σουάρες. Γιατί το λέω όλο αυτό? Το λέω αυτό γιατί αν θέλετε να το κοιτάξετε μισό γεμάτο το ποτήρι, γιατί είναι μια δύσκολη συμφωνία. Κύριε Μητρόπουλε, το πρόεδρο να λίγο να το κρατήσετε το θόρυβο. Δεν μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Υπουργέ. Κυρίες, κύριοι, ησυχία. Φτάνοντας στο τέλος. Μας είπατε πολύ ότι η επιτυχία στο δημοψήφισμα ήτανε γιατί δεν είχαμε κυβέρνηση στους 6 μήνες. Μας είπαν άλλοι ότι πήγαμε καλά στο δημοψήφισμα γιατί πάντα ήμασταν αρεστοί. 2 λόγοι είναι που πήγαμε καλά στο δημοψήφισμα. Ο πρώτος είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει πει ότι εμπιστεύεται εμάς για τη διαπραγμάτευση. Και ο δεύτερος λόγος είναι για την ταξική μας μεροληψία, γιατί ξέρει ότι εμείς ασχολιόμαστε και νοιαζόμαστε για τις ανάγκες των πολλών. Δεν υπάρχει θριαμβολογία από τη δικιά μας μεριά. Δεν υπάρχει οροποίηση. Θα σας πω αυτό που είπα και στην Επιτροπή. Ότι ένας φίλος μου σύμβολος που έχει σχέση με την Ασία μου είπε την εξής ιστορία. Ότι όταν οι Ασιάτες κλείνουν μια συμφωνία, ποτέ δεν χαίρονται, ποτέ δεν χαμογελούν, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι. Γιατί μια συμφωνία πάντα έχει κόστος. Μια συμφωνία πάντα και οι δύο πλευρές δίνουν κάτι. Και μάλιστα οι Ασιάτες στεναχωριούνται όταν βλέπουν τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους να χαμογελούν με μια συμφωνία σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτή νομίζω η κουλτούρα των Ασιατών σε αυτό το θέμα έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη συμφωνία. Το πώς αυτή η συμφωνία θα είναι διαχειρίσιμη εξαρτάται όταν θα σας φέρουμε το όλο πακέτο. Και τι υπάρχει στο δημοσιονομικό, και τι υπάρχουν στα δομικά και στις μεταρρυθμίσεις, και τι θα υπάρξει στο χρέος, και τι θα υπάρχει στο επενδυτικό. Τότε όλοι μαζί, όλοι και όλες, θα μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε τους καλύτερους όρους για να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία που είναι βιώσιμη, που θα μπορέσει να φέρει την ανάπτυξη, να μην υπογράψουμε καμία συμφωνία που δεν δίνει αυτή την ανάσα, που δεν δίνει αυτή τη βιωσιμότητα, που δεν δίνει αυτή την αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό ότι κάτι άλλαξε. Αν δεν αλλάξει κάτι την Δευτέρα, αν δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, αν δεν έχουμε συμβάλει όλοι και όλες σε αυτή την καινούρια μέρα, στην αυτοπεποίθηση των Ελληνίδων και των Έλληνων, τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ησυχία. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε.